Η αλήθεια είναι ότι οι αντοχέ τη δεν οφείλονται στην ανταγωνιστικότητά τη, αλλά κυρίω στον διατροφικό τη προσανατολισμό και στη σχετική αυτάρκεια που προσφέρει στου αυτοπασχολούμενου σε συνδυασμό με το χαμηλό κόστο ζωή τη Υπέθρου σε αντίθεση με τι πόλει και στην σκληρή εργασία και την αγάπη του για την υγεία. Έτσι λοιπόν η κρίση ανέδειξε τη γεωργία και την απασχόληση σε αυτή ω μια καλή λύση αντιμετώπιση τη ανεργία ή ακόμη καθιστά τη γεωργία ω δεύτερο επάγγελμα των κατοίκων τη υπαίθρου και συγκεκριμένα του κάπου του Νέστου για βιοποριστικού λόγου. Το προηγούμενο επάγγελμά μου ήταν ψητοπόληση. Το συνεχίζω ακόμα μέχρι να μπορέσω να πάρω. Εφόσον ε, τα πράγματα μα φέραν έτσι ώστε δεν έχουμε καθόλου δουλειά στο μαγαζί και όσο πάντα τα πράγματα χειροτερεύουν, αποφάσισα να επενδύσω σε κτήματα στα οποία τουλάχιστον να είμαι και αφεντικό αλλά και να εξαρτάται μόνο από μένα το αν θα πάρω χρήματα ή όχι. Εγώ είμαι σχετικά νέος, έχω 7-8 χρόνια είναι να σ' αρέσει λίγο η αγροτική, αν ασχολείσαι, ε, βγαίνει. Βγαίνει η δουλειά, θέλει προσωπική εργασία πολύ, ειδικά στις καλλιέργειες αυτές, στα κτηνίδια, στα σπαράγγια. Και πιστεύω όσο πάει, ο κάμπος μας πηγαίνει καλύτερα. Ξελισσόμαστε. Πόσα χρόνια κάνατε αυτή τη δουλειά? Από μικρό παιδί. Από 10 χρονών. Με παίρνουν οι γονείς μου στον Παξέ. Και συνεχίσατε αυτό το επάγγελμα και εσείς ματέχατε. Ναι θα... και με το σύζυγο και yeah. από τη στιγμή που έφυγε ο σύζυγος τώρα πλέον μόνη μου. Τα 30 τα πέρασα. <laughs> Είμαστε κουρασμένοι, ταλαιπωρημένοι, τα έξοδα δεν μα πολύ βγαίνουν, τα έσοδα δεν έχουμε πολλά, έξοδα έχουμε παραπάνω. Κούραση πολύ, να δούμε φέτος πώς θα πάει η χρονιά. Κάθε χρόνο και χειρότερα. Πολλά χρόνια. Από το 83 τα κυριότερα αγροτικά προϊόντα που παράγονται στη χώρα μα και συγκεκριμένα στον έφορο κάμπο του Δήμου Νέστου είναι δημητριακά, εσπεριδοειδή, βιομηχανικά φυτά, λαχανικά. Πολλά από αυτά οι αγρότε μα με τη χρήση σύγχρονων μηχανημάτων τα τυποποιούν και τα εξάγουν και σε άλλε χώρε. Οι οργανωμένε εξαγωγέ αγροτικών προϊόντων βοηθούν πολύ στην ανάπτυξη τη ελληνική οικονομία όπω δουλώνουν οι αγρότε. Ενώ ακόμη μια επιλογή των αγροτών παραγωγών για να προωθήσουν τα προϊόντα του είναι οι κατατόπου λαϊκέ αγορέ. Η παραγωγή που έχετε ποια είναι. Είναι της εποχής. Το χειμώνα είναι τα χειμωνιάτικα, λάχανα, πράσα, μαρούλια, κουνουπίδια, το καλοκαίρι φασολάκια, ντομάτα βγάζουμε πολύ. Εμείς πουλάμε στις λαϊκές. 23 έχουν μπαξέ, 12 στρέμματα καλαμπόκι και 5 στρέμματα σπαράγγια. Πάρα πολλά έξοδα, πολύ κούραση, το σπίτι δεν με βλέπει, τα παιδιά δεν με βλέπουν. Εγώ είμαι από του τελευταίου που μπορώ να πω στην περιοχή. Όλοι έχουν βάλει, ξεκινήσαν στην περιοχή μα πριν 30 χρόνια. Η πιο σύγχρονη πριν 10 χρόνια, 15. Οπότε ρωτώντα φίλου γνωστού ε, τι έχουν κάνει μέχρι τώρα και πόσο είναι το κοστολόγιο του καθενό, ε, έβγαλα ένα μέσο ώρα ας πούμε τι ταιριάζει στα δικά μου μέτρα, στη δικιά μου τσέπη, να το πω έτσι, και τι, τι μπορώ να κάνω εγώ κάτι καλύτερο να, ώστε τι λάθη κάνανε αυτοί να μην τα κάνω εγώ πάλι. Το ακτινίδιο, ναι, περπατάει και στην Ελλάδα και κάθε χρόνο βλέπουμε ότι ζητείται περισσότερο. Ε, σε αντίθεση με το σπαράκι που φεύγει μόνο στη Γερμανία. Άρχισε και αυτό να μαθαίνεται σιγά σιγά, αλλά στα τόσα χρόνια θα έπρεπε να το ξέρουν και εκείνο πολύ καλά, όπως το ακτινίδιο. Η αγροτική παραγωγή δεν είναι πάντα εξασφαλισμένη. Πολλέ φορέ, κακέ καιρικέ συνθήκε, ανοβρία ή διάφορε ασθένειε που πλήττουν τα φυτά καταστρέφουν τα προϊόντα και δημιουργούν στου παραγωγού σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Στα προβλήματα αυτά θα πρέπει να προσθέσουμε και τι δυσκολίε που συναντούν οι αγρότε παραγωγή, οι οποίε έχουν να κάνουν με την πόλη των προϊόντων του και τι ψηλέ τιμέ των φυτοφαρμάκων, των λοιπασμάτων και των αγροτικών μηχανημάτων. Για τι αποζημιώσει, το κράτο είναι κοντά στου αγρότε. Ε είναι αλλά λίγο, λίγο, πολύ λίγο. Δεν ε, ε καλυπτόμαστε μόνο με τις αποζημιώσεις. Ε, και δεν πληρώθηκα ακόμη. Αργήσαν ήρθαν μετά από τρει μήνε οι εκτιμήσει από τι ζημιέ. Τώρα πότε θα πληρωθώ, το χρόνο του χρόνου το χειμώνα. Τώρα εγώ πώ θα ζήσω, μόνη μου, τα παιδιά μου, τον παξέ μου να ξανακαλλιεργήσω. Γι' αυτό τα πιο πολλά είναι άδεια. Και έτσι θα δυσκολευτώ πάρα πολύ. Αυτό δείχνει τη μέρημνα του κράτους, την καλή μέρημνα σε εισαγωγικά. Αυτό δεν θα το έλεγα. Δεν θα το έλεγα. Πιστεύω ότι κάνουν συνδυασμοί μόνοι τους. Δεν υπάρχει βοήθεια από το κράτος. Και ειδικά με αυτά τα μέτρα που θέλουν να πάρουν τώρα είναι ακόμη πιο δύσκολα. Δυστυχώ όχι. Είναι πολύ σπάνιο αν θα δοθούν από οι αποζημιώσει. Είναι σπάνιο αυτό και αν θα δοθούν και πότε θα δοθούν. Στα 30 στρέμματα θα πάρω 400 ευρώ αν θα πάρω. Ε, σας προβληματίζει ότι θα έρθει και χαράτσι στο νερό. Ε, φυσικά. Εδώ δεν φτάνουν τα νερά να ποτίσουμε. Να μας έρθει και το χαράτσι μετά τι θα γίνει. Στο τέλος βλέπουμε το λογαριασμό και βλέπουμε τι γίνεται. Γιατί πάντα παλεύουμε για το καλύτερο. Όταν μας βάζουν τέτοια μέτρα τα βάζουμε κάτω και βλέπουμε τι γίνεται. Ε, αυτό είναι για μένα δυσάρεστο γιατί... Συγκεκριμένα εμείς που έχουμε κτήματα δεν ποτίζουμε, πιο πολύ ποτίζουμε με δικές μας γεωτρήσεις ε, και αν μας βάλουμε το λίτρο ε, με το κυβικό ή και με το στρέμμα τότε θα είναι πολύ δυσανάλογο. Σε ένα νέο της περιοχής θα συμβουλεύατε να γίνει ακρότημα; Προς το παρόν ναι. Τώρα στο μέλλον τι θα γίνει δεν ξέρω. Αλλά αν κάποιος τα αγαπάει και είναι μέσα στο κτήμα θα του δώσει και το κτήμα σαν δεύτερη δουλειά ναι, αλλά σαν επιβίωση αποκλείεται. Ένα που δεν θα αντέξουνε και ένα δηλαδή ότι και εμείς που μείναμε νομίζω ότι δεν θα υπάρξουν άλλοι. Ε, αν έχει όρεξη γιατί συγκεκριμένα και εγώ άκουγα ότι δεν είναι τόσο πολύ δύσκολο, αλλά βλέπω ότι είμαι 365 μέρες εδώ πέρα μέσα.